Και εγώ καλωσορίζω στην παρέα του Real FM 107,1 τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων και της Ένωσης Ξενοδοχείων Χαλκιδικής, τον κύριο Γρηγόρη Τάσιο. Καλημέρα, πρόεδρε. Καλημέρα, καλημέρα στο κρατές. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Χρόνια πολλά για σήμερα, για το Σταυρού. Μεγάλη, πολύ μεγάλη γιορτή. Καλή χρονιά για όσους έχουμε παιδιά στα σχολεία. Σωστά. Νομίζω ότι κανέναν δεν αφήνει ανεπηρέαστο η έναρξη της σχολικής χρονιάς. Έχει, δεν έχει παιδί, αλλά ειδικά εμάς τους γονείς. Πρόεδρε, θα ήθελα και από εσάς ένα πρώτο σχόλιο, τόσο για την ομιλία του Πρωθυπουργού προς τους παραγωγικούς φορείς, όσο και για τις διευκρινήσεις που έκανε χθες στη διάρκεια της συνέντευξης τύπου. Οι προσδοκίες των επιχειρηματιών του τουρισμού για ένα γενναίο πακέτο στήριξης επιβεβαιώθηκαν ή όχι? Σε πρωτόγνωρες συνθήκες που ζούμε, έτσι ήταν νομίζω και η συνέντευξη ή αντίστοιχα η ανακοινώση του Πρωθυπουργού. Κάποια από τα μέτρα τα οποία ανακοίνωσε που έχουν να κάνουν σχέση με εμάς και κυρίως με την εποχικότητα, τα ξέραμε, τα γνωρίζαμε. Έχουν γίνει δύο ως τώρα, έχουν γίνει και φέκα, αν θέλετε. Περιμέναμε λίγο κάτι περισσότερο, να είμαι ειλικρινής, όσον αφορά τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών. Εκεί εστιάζαμε εμείς και φυσικά γνωρίζαμε ότι τα ζητήματα τα φορολογικά τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο δεν έχουμε περιθώρια να έχουμε κάποιες ελαφρύνσεις. Έχουμε βάλει πάνω στο τραπέζι δύο ζητήματα. Το ένα προφανώς δεν μπορεί να γίνει, που είναι ο συμπληρωματικός φόρος έμφυα για τα ξενοδοχεία, όμως όπως φάνηκε και από τις ανακοινώσεις δεν ήταν μέσα στο πακέτο, να καταργηθεί. Και από εκεί πέρα βέβαια περιμένουμε εν ώψη του 2021 να δούμε τι θα γίνει με το ΦΠΑ στη διαμονή, που πάει η έτοιμά μας να πάει στο 6% για να μπορέσουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί για το 2021. Από εκεί και πέρα ήταν, θα έλεγα, μια, αν μου επιτραπεί έκφραση, συντηρητική προσέγγιση του Πρωθυπουργού για όλα τα ζητήματα όσον αφορά την οικονομία. Είναι λογικό, έχουμε μια πανδημία, το ταμείο ήταν μείον στην ουσία όταν ήρθε αυτό και μας χτύπησε την πόρτα. Και από εκεί και πέρα, μην ξεχνάμε ότι έχουμε ζητήματα στη χώρα, τόσο τα εθνικά μας θέματα, όσο και το μεταναστευτικό προσφυγικό, όπου και εκεί γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια να μπορέσουμε να έχουμε, αν θέλετε, μια ισορροπία. Και αυτά σίγουρα επηρεάζουν και όποια αιτήματα είχε και ο δικός μας ο κλάδος, να μπορέσουν να πραγματοποιηθούν. Η επιδότηση των νέων θέσεων εργασίας για ένα εξάμηνο, η μείωση κατά 3 μονάδες των ασφαλιστικών εισφορών εργοδοτών και εργαζομένων κατά το 2021, η επέκταση του προγράμματος συνεργασία αλλά και το μέτρο της επιστρεπτέας προκαταβολής μπορούν τελικά να δώσουν ανάσταση σε επιχειρήσεις του τουρισμού ή περιμένετε ακόμα και τώρα κάποια πιο δραστικά μέτρα? Και επίσης, πρόεδρε, περιμένετε να ακούσετε κάποιο ειδικό πακέτο για τις τουριστικές επιχειρήσεις της Βόρειας Ελλάδας και ειδικά της Χαλκιδικής, οι οποίες επλήγησαν ακόμη περισσότερο φέτος? Ξεκινάω από το τελευταίο, όπου έχει να κάνει σχέση και με την άφηξη του κυρίου Θεοχάρη στη Χαλκιδική και στη Θεσσαλονίκη το μεσημέρι, στη συνέχεια. Είναι κάτι το οποίο θα κουβεντιάσουμε με τον Υπουργό Τουρισμού σε σχέση με την προβολή της δικής μας περιοχής προφανώς, αλλά συνολικά των περιοχών που επλήγησαν περισσότερο από τα έξτρα μέτρα, θα έλεγα εγώ, σε σχέση με τον κορονοϊό. Και κυρίως έχει να κάνει σχέση με την προβολή. Διότι δεν περιμέναμε, να είμαι ειλικρινής, να υπάρχουν ξεχωριστά μέτρα για τις δικές μας περιοχές σε σχέση με τα οικονομικά δεδομένα που έχει η χώρα. Από εκεί πέρα, στην προβολή θα πρέπει να δούμε κάτι διαφορετικό. Θα πρέπει να δούμε μια ενίσχυση αυτών των προορισμών, κατ' επέκταση και της Χαλκιδικής. Όσον αφορά το κομμάτι του 2021, εκθέσεις δεν έχουμε μπροστά μας. Θα είχαμε θεωρητικά το Λονδίνο το Νοέμβριο, δεν θα γίνει. Αλλά ό,τι μπορεί να γίνει καλύτερο σε σχέση με την προβολή και μια, αν θέλετε, ένα ιδιαίτερο τρόπο προβολή που θα δώσει ό,τι είναι καλύτερο στον προορισμό για το επόμενο διάστημα. Από εκεί πέρα, σε σχέση με τα μέτρα, θα πω ότι οι 100.000 θέσεις εργασίας δεν αφορούν τα ξενοδοχεία, ιδιαίτερα τη εποχική λειτουργία. Είναι ένα μέτρο το οποίο θα δούμε στην πορεία το πόσο θα μπορέσει να φανεί χρήσιμο για τις επιχειρήσεις. Μην ξεχνάτε ότι είμαστε σε ύφεση, αλλά δεν γίνονται εύκολα προσλήψεις. Από εκεί πέρα το κίνητρο είναι πολύ σημαντικό, όσον αφορά δηλαδή επιχειρήσεις οι οποίες έχουν 12μηνη λειτουργία και γενικότερα βρίσκονται στην αγορά. Όσον αφορά την εποχικότητα, νομίζω τα μέτρα αυτά που ανακοινώθηκαν είναι αυτά τα οποία είχαμε ξεκινήσει με τον ΣΕΤΕ από τον Απρίλιο να έχουμε βάλει στην ατζέντα. Και συνεχίζουν να, και γι' αυτό και επεκτείνονται, που σημαίνει ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση. Για την επιστρεπτέα, αυτό που περιμένει ο κλάδος με μεγάλη αγωνία είναι ο τρίτος κύκλος, ο οποίος ανακοινώθηκε και προχθές, επίσημα δηλαδή, που περιμένουμε να δούμε
πώς θα ανταποκριθούν οι επιχειρήσεις, μάλλον πώς θα ανταποκριθεί το πρόγραμμα προς τις επιχειρήσεις, μιας και μιλάμε για ένα πρόγραμμα 1,5 δισεκατομμυρίου και θα δώσει μεγάλη ανάσα και στις μικρές επιχειρήσεις ξενοδοχειακές, γιατί μιλάμε για πόλη αντίρρου Ιουνίου, Ιουλίου και Αυγούστου. Βέβαια, υπάρχουν κάποια ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν σχέση με τη διατήρηση των θέσεων εργασίας, γιατί ξέρετε η εποχικότητα κλείνει στην ουσία στο επόμενο διάστημα. Αυτές είναι οι λεπτομέρειες τις οποίες θα τις δούμε στη διάρκεια του προγράμματος. Όσον αφορά τον τέταρτο κύκλο, εκεί νομίζω ότι αν οι επιχειρήσεις έχουν καλυφθεί από τον τρίτο, νομίζω ότι δεν θα απευθυνθεί τόσο εμάς, αλλά εν πάση περιπτώσει σίγουρα θα βοηθήσει όλο το επιχειρήν. Και βέβαια οι αναστολές και το συνεργασία, το οποίο θα δώσει μια μεγάλη ανάσα κυρίως στα 12 λειτουργία του ξενοδοχεία, τα οποία δεν έχουν πελάτες, μην το ξεχνάμε. Μέχρι το Μάρτιο του 2021 εκτιμούμε ότι δεν θα υπάρχει ο αριθμός πελατών που θα δώσει τη δυνατότητα να μπορέσουν να επιβιώσουν τα ξενοδοχεία της συνεργασίας λειτουργίας. Και αυτό, αν θέλετε, είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Μέσα από αυτά τα μέτρα θα μπορέσουν τουλάχιστον να είναι ωριακά ανοιχτά. Λοιπόν, τώρα στη Χαλκιδική πώς είναι η ερημιά? Περιγράφεται μία λέξη την κατάσταση. Ο Σεπτέμβριος πάντα ήταν δυνατός για τα ξενοδοχεία. Τώρα έχουμε ελάχιστους πελάτες. Φυσικά τα Βαλκάνια, όπως ξέρετε, περίπου μέχρι 10 Σεπτεμβρίου κινούνται από εκεί πέρα. Γερμανική, αγγλική αγορά, ολλανδική κατά τρίτο λόγο ήταν αυτές οι οποίες συντηρούσαν το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο. Η αγγλική δεν υπάρχει. Η γερμανική είναι σε πολύ χαμηλούς ρυθμούς. Ουσιαστικά η Χαλκιδική κλείνει, να το πούμε απλά. Θα μείνουν ελάχιστα ξενοδοχεία, περίπου 150 ξενοδοχεία αυτόν τον μήνα, και από εκεί και πέρα τον Οκτώβριο δεν θα ξεπεράσουν τα 20-25, που θα συγκεντρώσουν, αν θέλετε, ένα κομμάτι κρατήσεων για να μπορέσει να ολοκληρωθεί η σεζόν. Μια σεζόν που προφανώς δεν θέλουν. Θα την θυμόμαστε μόνο για την ιστορία, αυτό θα θέλουμε. Για την τιμή των όπλων, από ό,τι καταλαβαίνω, θα μείνουν και τα 15 ανοιχτά. Βεβαίως. Τα 20-25 του Οκτωβρίου για την τιμή των όπλων, αν θέλετε. Οι υπόλοιποι ξενοδόχοι ενισχύουμε αυτούς, ναι, για να πάρουν τις υπόλοιπες κρατήσεις. Ναι, ναι, καταλαβαίνω. Λοιπόν, σήμερα φτάνει ο Υπουργός Τουρισμού στη Χαλκιδική. Βλέπω, διαβάζω ρεπορτάζ και μάλιστα λέει ότι μάλλον θα τα ακούσει ο Υπουργός, γιατί τα μέτρα που πάρθηκαν ειδικά για τη Χαλκιδική έχουν δυσαρεστήσει πολύ κόσμο και λογικό το βρίσκω. Κοιτάξτε, ο Υπουργός θα έρθει κυρίως για θέματα τουριστικά. Ξέρετε ότι το Υπουργείο Τουρισμού έχει πολλές συναρμοδιότητες για να μπορέσει να ανταπεξέλθει στη λειτουργία του. Το ζήτημα του κλεισίματος εντός αγωγικών της Χαλκιδικής από τις 20 Αυγούστου δεν είχε τόσο να κάνει, να πούμε την αλήθεια, με το Υπουργείο Τουρισμού. Είχε να κάνει σχέση με την πολιτική προστασία και με τα επιδημιολογικά δεδομένα των νομών, τα οποία δεν μας αναλύθηκαν ποτέ, για να μπορούμε να έχουμε και εμείς άποψη. Άλλωστε, έχουμε εκφράσει την άποψή μας και ως αυτοδιοίκηση στη Χαλκιδική και οι φορείς μαζί από κοινού, και έχουμε τα ερωτηματικά μας. Όμως είναι ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης και προφανώς θα έχουμε μια δύσκολη σύσκεψη. Αυτό φαίνεται και από τα μηνύματα, αν θέλετε, που παίρνουμε και εμείς από την αγορά στον νομό. Όμως γι' αυτό είναι ο Υπουργός, για να μπορέσουμε τουλάχιστον μέσω ενός διαλόγου να καταλάβουμε γιατί μπήκαμε στη διαδικασία των έξτρα μέτρων και γιατί συνεχίζει ακόμη και σήμερα. Παρόλο που και μαζί έχουμε κουβεντιάσει, ναι, ναι. Εκτιμούσα και εκτιμώ ότι η Χαλκιδική ουσιαστικά μπήκε σε αυτή τη διαδικασία εξαιτίας του φόβου του υλικού φορτίου να μην μπει στην πόλη της Θεσσαλονίκης, όπου μια περίοδο εκεί στον Αύγουστο το ΑΧΕΠ, αν θυμάστε, ήταν σε καραντίνα από τους γιατρούς, όπου είχαμε ζητήματα με τον ιό. Και σίγουρα η Χαλκιδική είχε να κάνει σχέση ότι πάει χέρι-χέρι με τη Θεσσαλονίκη. Και αυτό νομίζω ήταν το βασικό στοιχείο που μας πήγε πάρα πολύ πίσω, κατά την προσωπική μου άποψη. Ναι. Και αυτό, και βέβαια το κρούσμα που είχατε κι εσείς εκεί σε ένα εργοστάσιο επεξεργασίας τροφίμων, ίσως, ξέρετε, αν το αφήνανε να ήταν αντίστοιχο όπως αυτό που είδαμε στα Γιαννιτσά στην Κονσερβοποιία. Αλλά όλα αυτά είναι υποθέσεις και τώρα πρέπει να δούμε πώς θα σώσουμε αυτό που έχουμε συνηθίσει να χαρακτηρίζουμε βαριά βιομηχανία της χώρας, που είναι ο τουρισμός. Πρόεδρε. Σωστά το λέτε. Έχει καταγράψει ιστορία. Είναι η εμπειρία που έχουμε από φέτος και πρέπει να βλέπουμε τη μεγάλη εικόνα. Πολύ σωστά είπατε κι εσείς. Από εδώ και πέρα ο ελληνικός τουρισμός πρέπει να μπει σε μια πορεία, να δούμε τι θα γίνει το 2021 με μια σωστή προβολή και ανάδειξη των πλεονεκτημάτων της χώρας. Μην ξεχνάτε, είμαστε σε πολύ καλή κατάσταση όσον αφορά τη διαχείριση. Αυτό είναι μια πραγματικότητα και στατιστικά παγκοσμίως. Και εδώ είναι που πρέπει ό,τι λάθη γίναν, γιατί γίναν λάθη, υπήρξαν ασφυχίες και στην επικοινωνία,
για να μπορέσουμε να είμαστε έτοιμοι για την επόμενη χρονιά. Γιατί εγώ εκτιμώ ότι θα είναι η σεζόν COVID-2021. Δεν θα φύγει ο ιός. Το εμβόλιο είναι κάτι που έχει να κάνει σχέση με μια εντός αγωγικών χρηματιστηριακή κατάσταση. Δεν είναι αυτό το οποίο θα δώσει τη μεγάλη ανάσα του χρόνου. Είμαστε σε χρονιά επιβίωσης. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Καλημέρα.